Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 18 Αυγούστου και αμέσως τώρα ξεκινάει το δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους και αμέσως μετά ολόκληρο το δελτίο μας αναλυτικά. Πυρκαγιά στις σφαίρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κινδύνεψαν σπίτια και πυροσβεστικό όχημα. Σε σοκ στρατιωτικός οδηγός σε καύστη Ροδόπη που είδε καταπλακωμένο άνδρα από τρακτέρ. Στα 2 ευρώ φτάνει και πάλι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Τι λένε οι πολίτες? Παγκόσμια ημέρα φάρων. Ανοιχτός για το κοινό ο φάρος της Αλεξανδρούπολης στις 20 Αυγούστου. Είναι θέμα της αστυνομίας η οποία κάνει ό,τι μπορεί, είπε μεταξύ άλλων η νέα Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δράση διακινητών παράτυπων μεταναστών στον Εύρο. Σε συνέντευξή της η Σοφία Βούλτεψη αναγνώρισε το πρόβλημα που υπάρχει στο νομό, τονίζοντας πως όλοι καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να βρεθεί λύση. Στην αύξηση των μεταναστευτικών αφήξεων, στην επέκταση του φράχτη στον Εύρο και στην ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, αναφέρθηκε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στη δράση των διακινητών. Μιλώντας στον Αντένα, η κυρία Βούλτεψη σημείωσε ως προς την αύξηση των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας πως υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν στοχοποιηθεί ιδιαίτερα τους διακινητές, όπως η Ρόδος που πάνε πολλά σκάφη και οι πιο ευκατάστατοι μετανάστες περνούν σαν τουρίστες ναυλώνοντας τα χύπλωα. Ερωτηθήσα για τα ευρωπαϊκά μέτρα για τη μετανάστευση, σημείωσε ότι η Ελλάδα στοχοποιήθηκε όσο ποτέ για τη Μικρή Μαρία που δεν υπήρξε ποτέ στον Εύρο. Βγήκε ο ευρωβουλευτής με μίσος για την Ελλάδα που φαίνεται πως το έχουν καλλιεργήσει Έλληνες ευρωβουλευτές και σε συνδυασμό με την εργαλειοποίηση από την Τουρκία αυξάνονται. Για την έντονη δράση των διακινητών στον Εύρο, ιδίως αυτόν τον καιρό, είπε πως ο Εύρος είναι θέμα της αστυνομίας που κάνει ό,τι μπορεί. Ο Εύρος είναι ευθύνη της αστυνομίας, η οποία αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί, περισσότερο από ό,τι μπορεί στη φύλαξη των συνόρων, γιατί όπως ξέρετε εκεί ο φράχτης, ο περίφημος φράχτης, δεν καλύπτει όλο τον Εύρο. Ναι. Το ποτάμι κυρίως. Έτσι, ναι. Δηλαδή ειδικά τώρα που είναι το ποτάμι στεγνό. Ναι, έχουν βρει τα περάσματά τους. Δηλαδή τα ξέρουν είναι καλά. Το πιο εύκολο πράγμα. Από εκεί πέρα τους περιμένουν, υπάρχει συνεννόηση, περιμένουν διακινητές και αυτοί δεν οροδούν προουδενώς. Με το αυτοκίνητο. Κυρία Βούλτεψη, όμως, με όλο αυτό, η κατάσταση έχει γίνει ανεξέλεγκτη εκεί πλέον. Οι διακινητές δεν θέτουν σε κίνδυνο μόνο τη ζωή μεταναστών, όχι, αλλά και τον ίδιο των Ελλήνων πολιτών. Κινούνται αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας. Περνούν μπλόκα της αστυνομίας, ανενόχλητοι. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, δεν πρέπει κάποια πρωτοβουλία να αναλυθεί? Ανενόχλητοι. Έχουν χαθεί άνθρωποι στους δρόμους. Θα πω κάτι. Ανενόχλητοι όχι. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, τους καταδιώκει, εντοπίζει αυτούς που πηγαίνουν ανάποδα, τους συλλαμβάνει. Είχαμε σε δύο μέρες 58 συλλήψεις στην περιοχή του Εύρου, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή. Το κάνει αυτό. Απλώς σας είπα, είναι μία κατάσταση όπου δημιουργεί μεγάλη πίεση σε όλες τις κρατικές δομές. Δηλαδή είναι 24 ώρες το 24ωρο, σε επιφυλακή, λιμενικό, ναι, αστυνομία. Αναφορικά με τους νόμους σχετικά με τη δράση των διακινητών, τόνισε πως ο νόμος για τους διακινητές είναι ο πιο αυστηρός στην Ευρώπη. Φτάνει μέχρι τα ισόβια αν υπάρξει θάνατος και γι' αυτό δεν θέλουν να έρχονται στην Ελλάδα να συλληφθούν. Σε ερώτηση σχετικά με την ένταξη των προσφύγων, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απάντησε πως έχει μεγαλώσει η οικονομία μας, έχουμε ανάγκες σε τομείς όπως η γεωργία και υπάρχουν άνθρωποι που τους έχουμε δώσει το δικαίωμα του πρόσφυγα, συμπληρώνοντας πως 800.000 άνθρωποι εργάζονται. Έχει μεγαλώσει η οικονομία μας, έχουμε ανάγκες στον κατασκευαστικό κλάδο, στον τουριστικό κλάδο, στον αγροτικό μεγάλο σίγουρα πρόβλημα. Σίγουρα, ναι. Αλλά και γι' αυτό λέω ότι επειδή υπάρχουν άνθρωποι εδώ οι οποίοι είναι πρόσφυγες, τους έχουμε δώσει δηλαδή εμείς τη διεθνή προστασία ως χώρα, θα μπορούσαν και αυτοί και κάποιοι, πολλοί από αυτούς, ήδη εργάζονται. Ναι, δηλαδή, κύριε Βούλτεψη, όμως πριν πάμε σε αυτούς, νομίζω ότι δεν υπάρχει και πρόβλημα ούτως ή άλλως. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, Γιώργο, διαπίστωση. Δηλαδή, κοιτάξτε, σκεφτείτε ότι έχουμε νόμιμη μετανάστευση πάνω από 800.000 ανθρώπους στη χώρα. Εργάζονται όλοι. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στις σφαίρες κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης ήταν μεγάλη και άμεση, με αποτέλεσμα και σε συνεργασία με κατοίκους των Φερών, την οριοθέτηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς. Κατά τη μάχη με τις φλόγες, κινδύνεψε να παραδοθεί σε αυτές και ένα όχημα της πυροσβεστικής.
Με μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά ήρθε αντιμέτωπη η πυροσβεστική υπηρεσία Αλεξανδρούπολης στις Σφαίρες το μεσημέρι της Παρασκευής. Η φωτιά ξεκίνησε κοντά στο μνημείο Μπάκερ και επεκτάθηκε απειλώντας ακόμη και σπίτια. Η επέμβαση ήταν άμεση τόσο με επίγειες όσο και με εναέρειες δυνάμεις, αλλά και με τη βοήθεια των κατοίκων των Φερών, με αποτέλεσμα την οριοθέτηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία όμως έγινε με μεγάλη δυσκολία λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Βρέθηκαμε για πυρκαγιά στις Σφαίρες, με σημείο έναρξη στο μνημείο Μπέικερ. Η φωτιά που εκεί πέρα ξαπλώθηκε γρήγορα πέρασε ένα κανάλι. Είχαν τρομακτικές ρηπές ανέμου 27 χιλιόμετρων. Εξαπλώθηκε, πλησίαζε σε οικίες, κινιόταν ανάμεσα σε οικίες. Έφτασε σε ισχυρές δυνάμεις της υπηρεσίας. Σηκώθηκαν ένα αέρα μέσα ένα ελικόπτερο. Ευτυχώς, παρόλο τις αντίξουσες συνθήκες, η φωτιά αντιμετωπίστηκε γρήγορα. Καταφέραμε, σταματήσαμε. Και πέρα από αυτό, είχαμε και μια πολύ μεγάλη βοήθεια των κατοίκων των Φερών, με αγροτικά μηχανήματα και οχωματουργικά μηχανήματα, που μας βοήθησαν πάρα πολύ στη διάνοιξη ζωνών και γενικά σε κάποια σημεία που είχαμε πρόβλημα να σκεπαστούν με χώμα. Στις φλόγες κινδύνεψε να παραδοθεί και ένα πυροσβεστικό όχημα, όπως τονίζει ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης, Κωνσταντίνος Κουκουλωμάτης. Πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και εδώ πέρα είναι καλλιέργειες, είναι εγκατελειμμένοι αγροί, υπάρχουν πολλά ξηρά χόρτα και γενικά η φωτιά έφευγε. Δεν μπορεί να φανταστείτε γιατί γλώσσα φωτιάς μιλάμε για τη ταχύτητα. Κινδύνεψε και πυροσβεστικό όχημα να καεί από τις γλώσσες φωτιάς. Έφτασε η φωτιά μέχρι το πυροσβεστικό. Ψηστά το πέρασε, πήγαν όλα καλά. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό ή κάποια ζημιά στο όχημα. Και εντάξει, θεωρώ ότι όλα πήγαν καλά, η φωτιά κατασβέστηκε. Παραμένουμε εδώ τις επόμενες ώρες για λόγους ασφαλείας. Να νιώθουν και οι άνθρωποι εδώ πέρα, οι κάτοικοι, ότι είμαστε εδώ πέρα, είναι ασφαλείς. Θεωρώ ότι για μια ακόμα φορά κάναμε το καθήκον μας. Τίποτα άλλο. Σε σοκ βρίσκεται στρατιωτικός οδηγός σε ΚΑΒ που είδε καταπλακωμένο άνδρα από τρακτέρ στη Ροδόπη. Σε επιστολή της προς τα αρμόδια Υπουργεία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών Ενώσεων καταγγέλει τους κινδύνους που ελοχεύουν τόσο για τους ανεκπαίδευτους στρατιωτικούς, όσο και για τους ασθενείς. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών καταγγέλει τους κινδύνους που ελοχεύουν για την υγεία των ίδιων των ανεκπαίδευτων στρατιωτικών και φυσικά των ίδιων των ασθενών με αφορμή συμβάν που, όπως περιγράφει, συνέβη στη Ροδόπη. Πιο συγκεκριμένα, στρατιωτικός που διατέθηκε ως οδηγός στο ΕΚΑΒ, βάσει του νέου σχεδιασμού της κυβέρνησης, κλήθηκε να αντιμετωπίσει περιστατικό με σοβαρό τροχαίο στο Δήμο Μαρονίας, Σαπών, όπου γεωργικός ελκυστήρας είχε καταπλακώσει άνδρα νεαρής ηλικίας. Ο στρατιωτικός δεν ήταν καθόλου εξοικειωμένος με τέτοιες μακάβριες εικόνες, με αποτέλεσμα να υποστεί τραύμα και να διαταραχθεί η καθημερινότητά του, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, με την Ένωση να ζητάει εδώ και τώρα αλλαγή του σχεδιασμού της κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων, η επιστολή που στάλθηκε στα αρμόδια Υπουργεία και περιλαμβάνει την καταγγελία αναφέρει τα εξής. Με την πάροδο του χρόνου επιβεβαιώνονται με εμφατικό τρόπο οι ανησυχίες μας ότι η απόφαση να βαπτιστούν οι στρατιωτικοί ως οδηγοί του ΕΚΑΒ ήταν εντελώς πρόχειρη και δίχως να έχει ληφθεί καμία παράμετρος επί τούτου. Ούτε η ασφάλεια των ασθενών, ούτε η νομική κάλυψη των στρατιωτικών, ούτε καν η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια στο πλαίσιο της οποίας όφιλε να έχει διασφαλιστεί και η ψυχική υγεία των στρατιωτικών. Κατόπιν των ανωτέρων, υπενθυμίζοντας το προφανές ότι κενά όντως υφίστανται και αυτά οφείλουν να αντιμετωπίζονται με προσλήψεις κατάλληλου προσωπικού σε μόνιμη βάση, επανερχόμαστε στο αίτημά μας για άμεση ακύρωση της πρόβλεψης άρθρου 2 του σχετικού και την ανάκληση όλων των διαθέσεων αποσπάσεων του στρατιωτικού προσωπικού του ΕΚΑΒ. Τώρα στο ίδιο θέμα θα παραμείνουμε και θα πάμε σε συζήτηση. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Στρατιωτικών Ξάνθης, τον κύριο Βάιο Τσαπρούνη, ο οποίος είναι κοντά μας. Κύριε Τσαπρούνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πρόκειται για ένα θέμα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ. Εμείς βέβαια θα το πάμε λίγο πιο γενικά τη συζήτηση και δεν θα μείνουμε στο συγκεκριμένο θέμα που έγινε γνωστό στη Ροδόπη. Υπάρχουν προβλήματα, όπως λέμε και στον τίτλο. Υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την στελέχωση πληρωμάτων ΕΚΑΒ με τους στρατιωτικούς. Υπήρχαν προβλήματα και από την, και παράπονα και από την πλευρά του ΕΚΑΒ. Πριν περίπου ένα μήνα είχαμε κάνει σχετικά ρεπορτάζ με ανθρώπους από το ΕΚΑΒ, οι οποίοι μας έλεγαν ότι θα υπάρξουν δυσκολίες στο εγχείρημα αυτό της κυβέρνησης με στελέχωση ανεκπαίδευτον ουσιαστικά περισσότεροι στρατιωτικοί
στα πληρώματα, να συμμετέχουν στα πληρώματα του ΕΚΑΒ. Τώρα υπάρχουν διαμαρτυρίες και από την πλευρά του στρατού και έχετε προχωρήσει και εσείς, από ό,τι γνωρίζω, σε ένα σχετικό έγγραφο. Πείτε μας περισσότερα. Πριν από ένα μήνα, λοιπόν, φιλοξενούμενος πάλι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης, θίξαμε, καυτηριάσαμε, διαμαρτυρηθήκαμε, επικοινωνήσαμε με τους θεατές σας, με τους κατοίκους της Θράκης, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την έντονη αντίθεσή μας και διαμαρτυρία μας για τη χρήση συναδέλφων μας στο ΕΚΑΒ ως οδηγοί ασθενοφόρων. Είχαμε κάνει ένα έγγραφο προς τον κύριο Υπουργό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα πήρε το έγγραφό μας, το έκανε ερώτηση στη Βουλή. Κλήθηκε ο κύριος Υπουργός Εθνικής Αμήνης να απαντήσει σχετικά. Ο κύριος Υπουργός, λοιπόν, απάντησε ότι καλώς διατίθενται οι στρατιωτικοί στο ΕΚΑΒ ως οδηγοί, και μάλιστα στην επόμενη παράγραφο της απάντησής του γράφει ότι οδηγοί γίνονται αφού εκπαιδευτούν, αφού περάσουν μια εκπαίδευση ουσιαστικά διασώστη, παροχής δηλαδή πρώτων βοηθειών. Εδώ έρχεται δηλαδή η αντίκρουση ότι από τη μία οι στρατιωτικοί θα χρησιμοποιούνται μόνο ως οδηγοί, από την άλλη τους παρέχεται η εκπαίδευση παροχής πρώτων βοηθειών, που σημαίνει ότι δεν εκτελούν μόνο το καθήκον του οδηγού. Είχαμε αυτό το πολύ δυσάρεστο συμβάν στη Ροδόπη, με αυτό που πριν αναφέρατε με τον συνάδελφό μας, ο οποίος ουσιαστικά κατέρευσε στη θέα, στη μακάβρια θέα του συμπολίτη μας. Και εδώ πρέπει να σταθούμε και να πούμε ότι οι στρατιωτικοί δεν εκπαιδεύτηκαν για να βλέπουν μακάβρια θεάματα. Αυτή είναι η δουλειά των πυρωμάτων, των διασωστών, των γιατρών, των νοσηλευτών. Έχουν κάνει μια ειδική εκπαίδευση, εκπαίδευση την οποία δεν την έχει υποστεί ούτε ο αποθηκάριος πυρομαχικών, ούτε ο αποθηκάριος καυσίμων, ούτε ο οδηγός ενός άρματος, οι οποίοι καλούνται αυτή τη στιγμή να συνδράμουν οδηγώντας αυτά τα στενοφόρα. Ήμασταν, λοιπόν, ο πρώτος συνδικαλιστικός φορέας ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία τέλος Ιουλίου έγινε και νόμος του κράτους. Ήμασταν ο συνδικαλιστικός φορέας ο οποίος μέσα από το Κομμουνιστικό Κόμμα κατάφερε και έφερε το θέμα στη Βουλή. Απάντησε ο κύριος Υπουργός. Πρόσφατα είδαμε και έγγραφο όλων των ιατρικών συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, οι οποίοι διαμαρτύρονται και αυτοί για αυτό το γεγονός. Έχουμε διαμαρτυρίες και από την ΠΟΕΒΗΝ, όπου πρόσφατα αποκάλυψε ότι οι συνάδελφοί μας στην Τίνο, στρατιωτικοί του πολεμικού ναυτικού, αρνήθηκαν εγγράφως να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα, γιατί πολύ απλά δεν έχουν εκπαιδευτεί. Και πολύ σωστά έπραξαν οι συνάδελφοι. Και τι έγινε, γνωρίζετε ποια ήταν η συνέχεια? Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έψαξαν να βρουν άλλους συναδέλφους. Βλέπετε ότι προσλήψεις δεν γίνονται. Τη στιγμή που το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει προκηρύξει μία σύμβαση ύψους 72 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια 56.000 τάμπλετ, είναι οι φορητοί επιτραπέζιοι μικροπολογιστές, οι οποίοι θα δουν στρατεύσιμους για να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους μέσα στο στράτευμα, ούτως ώστε απολυόμενοι να βρίσκουν δουλειές. Λες και αυτό έφταιγε, ότι δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν το τάμπλετ και δεν βρίσκουν δουλειές οι στρατεύσιμοι. Αντί, λοιπόν, αυτά τα χρήματα να διατεθούν σε άλλους σκοπούς, διατίθεται, λοιπόν, για τάμπλετ. Εκεί στην Τίνο, λοιπόν, ψάξαν να βρουν άλλους συναδέλφους μας και στην ίδια καταγγελία που έκανε ο εκπρόσωπος της ΠΟΕΔΗΝ, αποκάλυψε ότι πολύ απλά οι συγγενείς κάποιων εκ των ασθενών που μεταφέρθηκαν, που έγινε η διακομιδή με το ασθενοφόρο, ψάχνουν να βρουν ποιοι είναι αυτοί που συμμετείχαν οι ένστολοι για να τους οδηγήσουν στα δικαστήρια. Μάλιστα. Εκτός, δηλαδή, από την τραγική κατάληξη, εκτός από το θλιβερό γεγονός αυτό, εκτός από το νομοτελειακό αποτέλεσμα που θα έχουμε αν συνεχιστεί αυτή η παροδία της διάδοσης, δηλαδή άσχετου προσωπικού, ανεκπαίδευτου προσωπικού, να στελεχώνει πληρώματα του ΕΚΑΒ ως οδηγοί που ουσιαστικά δίνουν και τις πρώτες βοήθειες, δυστυχώς θα δούμε και πολύ τραγικότερα συμβάντα. Μάλιστα, τώρα το κομμάτι αυτό που αναφέρατε, βέβαια, με τα τάμπλετ είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσαν να γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει, δηλαδή και τα τάμπλετ να γίνουν, αλλά να γίνουν και αυτά που αναφέρετε, έτσι, να γίνουν αυτά που πρέπει, δηλαδή να προφανώς να προσλήψει στο ΕΚΑΒ, όπως αναφέρουν και οι ιατρικοί σύλλογοι. Δεν είναι δικά μας λόγια αυτά. Υπήρξαν ανακοινώσεις από τους ιατρικούς συλλόγους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχαμε και σχετικά ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων. Οπότε νομίζω ότι εκεί αναφέρεστε κι εσείς, έτσι.
Μα και πρώτοι εμείς ήμασταν αυτοί που είπαμε κάντε προσλήψεις στο προσωπικό, στο ΕΚΑΒ. Έρχεται ο κύριος Υπουργός και λέει ότι οι διαθέσεις γίνονται μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Μα ποιος διοικητής είναι αυτός που θα βγει και θα πει ότι δεν μου το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες? Ποιος είναι αυτός λοιπόν που θα πάει κόντρα, στρατιωτικός που θα πάει κόντρα ουσιαστικά στην πολιτική του ηγεσία και θα πει ότι δεν μπορώ να διαθέσω στρατιωτικό προσωπικό επειδή έχω υπηρεσιακές ανάγκες? Πριν την αντιπυρική περίοδο, αλλά μετά και μετά την αντιπυρική περίοδο, οι στρατιωτικοί μέσα στις μονάδες, ειδικά στις μονάδες καυσίμων, στις μονάδες πυροσβεστικών, οι στρατιωτικοί που στηρίζονται τα μηχανήματα του μηχανικού, ματώνουν και υδρώνουν για να εξασφαλίσουν αντιπυρικές ζώνες, να εξασφαλίσουν μέτρα πυρασφάλειας μέσα στις μονάδες, για να μην έχουμε την κατάληξη που είχαμε στην Αιγύπτο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν όταν θέλουμε και τον τελευταίο συνάδελφο να βοηθήσει τις πυρασφάλειες, αυτός να διατίθεται ως οδηγός στο ΕΚΑΒ? Μάλιστα, οπότε λέτε ότι υπάρχει, πέρα από το ότι είναι ανεκπαίδευτο το προσωπικό που, που καλείται να λάβει μέρος στα πληρώματα του ΕΚΑΒ, μένει και ένα κενό πίσω στις μονάδες, έτσι? Μα δεν μας περισσεύουν. Δεν μας περισσεύουν και για τις υπηρεσίες και για τα καθήκοντά τους και για την πυρασφάλεια που βλέπουμε ότι βρίσκεται στην επικαιρότητα. Και να σημειώσω εδώ κάτι που πληροφορήθηκα σήμερα, είναι ότι εξαιτίας των τρομερών προβλημάτων και ελλείψεων που έχει το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, είδαμε στο φως της δημοσιότητας ήρθε μια επιστολή του εκτελών χρέη διευθυντή του Τμήματος Παθολογίας. Είδαμε ότι θα αποσπαστούν γιατροί, θα διατεθούν γιατροί από τους όμορους νομούς, από τα νοσοκομεία των όμορων νομών, όπως και θα διατεθούν και στρατιωτικοί γιατροί, συνάδελφοί μας από το νοσοκομείο, από το στρατιωτικό νοσοκομείο της Ξάνθης. Δεν μας περισσεύουν. Έχουμε και εμείς ανάγκες στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Δεν μας περισσεύουν και παρόλα αυτά η κυβέρνηση βλέπετε ότι βρίσκει τη λύση πάντα στο προσωπικό του στρατού. Είτε αυτό είναι ειδικευμένο, είτε είναι ανειδίκευτο. Είτε είναι σχετικό με τα καθήκοντα που θα οριστεί, είτε είναι άσχετο. Άλλωστε, αν κάνετε ένα ρεπορτάζ και κινηθείτε στα δάση αυτή τη στιγμή του Εύρου, γιατί έτυχε τις τελευταίες μέρες για υπηρεσιακούς λόγους να κινηθώ σε όλο τον Εύρο, σε όλο το κομμάτι του Εύρου και στο Βόρειο Εύρο, σε όλα τα δάση μας θα βρείτε στρατιωτικά δασοπερίπολα. Είναι ένα πάρεργο, είναι κάτι το οποίο δεν έπρεπε να αναλάβει ο στρατός. Άλλο είναι το αρμόδιο Υπουργείο, άλλες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες θα έπρεπε να κάνουν αυτά τα δασοπερίπολα και τα κάνουμε εμείς. Στο τέλος λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε ένα κράτος το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί όπως λειτουργεί εξαιτίας της κινητοποίησης του στρατού. Αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίσει ως μια δημοκρατική κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι η συμμετοχή του στρατού γενικότερα στην κατάσβεση της πυρκαγιάς είναι πολύ κατάσβεση των πυρκαγιών είναι πολύ μεγάλη. Καθημερινά στα ρεπορτάζ που κάνουμε πολλές φορές τα στελέχη της πυροσβεστικής μας αναφέρουν το γεγονός αυτό, ότι ο στρατός είναι πάντα κοντά και βοηθάει όπου χρειαστεί. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, απευθυνόμενος προς το... Και με τραγικές απώλειες, να σημειώσω, επιτρέψτε μου να τονίσω, και με τραγικές απώλειες χάσαμε τους δύο υπτάμενους συναδέλφους μας της πολεμικής αεροπορίας στο Καναντέρ, στην Κάριστο. Να κλείσουμε σιγά σιγά. Απλά ήθελα να ρωτήσω, επειδή αναφέρατε γενικότερα όλα αυτά που γίνονται, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ως Ένωση Στρατιωτικών Ξάνθης, τι ζητάτε, τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας, απευθυνόμενος προς τους αρμόδιους? Άμεση κατάργηση της νομοθετικής πλέον, δεν είναι πράξη νομοθετική πλέον, είναι νόμος του κράτους 5046 του 2023. Άμεση κατάργηση της διάθεσης των στρατιωτικών στο ΕΚΑΒ. Έχουμε ήδη αποστείλει έγγραφο στον κύριο Υπουργό, άμεση κατάργηση των στρατιωτικών, της διάθεσης των στρατιωτικών ως πληρωμάτων του ΕΚΑΒ. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα, αλλάζουμε θέμα. Ακόμη μια πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στον Εύρο και συγκεκριμένα στη Λύρα, κοντά στο δάσος της Δαδιάς Λευκύμης. Σε όλους ξύπνησαν άσχημες μνήμες από την περσινή φωτιά που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα. Αλλά αυτή τη φορά και παρά τους ισχυρούς ανέμους που έπιναν και πνέουν στην περιοχή, η κατάσβεση ήταν άμεση. Πυρκαγιά στη Λύρα του Δήμου Σουφλίου ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Παρασκευής, κινητοποιώντας πυροσβεστική, στρατό, δημοτική αρχή και εθελοντές πυροσβέστες από τις σφαίρες.
Η φωτιά εκδηλώθηκε πολύ κοντά στα όρια του δάσους Δαδιάς Λευκύμης και στην αρχή υπήρξε μεγάλη ανησυχία λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης, του πυροσβεστικού κλιμακίου Σουφλίου καθώς και των υπόλοιπων δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα γρήγορα να περιοριστεί και να πραγματοποιηθεί η κατάσβεσή της. Ήταν λίγο μετά τις 11 το πρωί, μια φωτιά η οποία ξεκίνησε πίσω από τα κημητήρια του οικισμού της Λύρας, από τη μεριά του δάσους Λευκύμης Δαδιάς. Είναι σχετικά μια απόσταση κοντινή από την έναρξη της περσινής φωτιάς. Ήταν πάρα πολύ έντονος ο άνεμος, ήταν ανησυχητική στην αρχή η κατάσταση, αλλά ευτυχώς το σημείο αυτό στο οποίο ξεκίνησε η φωτιά είχε γύρω-γύρω δρόμους οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο κόψαν λίγο την πορεία της φωτιάς. Κινήθηκαν γρήγορα οι πυροσβεστικοί, ο στρατός ήταν η 70 αξιερχία εκεί με το πυροσβεστικό όχημα και ο Δήμος Σουφλίου, η Δημοτική Ενότητα Τυχερού με τον DCB που διαθέτει το τυχερό. Πολύ γρήγορα βρεθήκαμε όλοι εκεί και κάναμε ό,τι ήταν απαραίτητο για να περιοριστεί το φαινόμενο και να σβήσει και η φωτιά. Η πυρκαγιά ξέσπασε ουσιαστικά σε τμήμα του δάσους που δεν είχε παραδοθεί στις φλόγες πέρυσι στη μεγάλη φωτιά που έκαψε χιλιάδες στρέμματα στη Δαδιά, και αυτό ήταν ακόμη ένας λόγος για τον οποίο υπήρξε ιδιαίτερη ανησυχία. Στην αρχή είχε φλόγες περίπου στα 10 μέτρα και ήταν πολύ εύκολο να επεκταθεί. Στην ουσία είχε πάρει φωτιά το κομμάτι το οποίο δεν είχε καεί πέρυσι. Και όλοι λέει αυτό που μας έρχεται στο μυαλό, όπως προείπατε και εσείς, είναι η περσινή φωτιά, η οποία έτσι δημιούργησε όλα αυτά τα οποία δημιούργησε. Είχε μείνει ένα κομμάτι το οποίο δεν κάηκε και έτσι ανησυχήσαμε όλοι για να προστατέψουμε αυτό το τμήμα και του δάσους. Αλλά όλα πήγαν πολύ καλά, ήταν άμεση η ανταπόκριση όλων των υπηρεσιών και πετύχαμε αυτό που έπρεπε. Ναι, εκτείναξη των τιμών των καυσίμων παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, ενώ σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, όχι μόνο δεν πρόκειται αυτό να σταματήσει, αλλά οι ρυθμοί θα ανέβουν τις επόμενες ημέρες. Η τιμή του λίτρου στην αμόλυβδη βενζίνη αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει σε πολλές περιοχές τα 2 ευρώ. Η τιμή της βενζίνης αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνει στη δυσθεώρητα ύψη ξανά. Ειδικά στα νησιά, μεταξύ των οποίων και η Σαμοθράκη, οι τιμές είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 2 ευρώ το λίτρο. Στις χερσαίες περιοχές αναμένεται με την επιστροφή των εκδρομέων να φτάσει και ίσως και να ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης προλίγων ημερών έφτασε στα 1,967 ευρώ το λίτρο. Ακριβότερα αναμένεται να κοστίζει το ταξίδι της επιστροφής για χιλιάδες εκδρομής του Αυγούστου, καθώς η τιμή της βενζίνης έχει πάρει και πάλι την ανίουσα. Οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης δείχνουν να δυσανασχετούν με τις υψηλές τιμές στα καύσιμα που αποτελούν ακόμη ένα αγκάθι στην καθημερινότητά τους. Εσείς τα βγάζετε πέρα? Δύσκολα, όπως ο περισσότερος κόσμος. Τι να πούμε, μπορούμε να πούμε κάτι? Όχι βέβαια, τι να φουλάρουμε το αυτοκίνητο? Βλέπω δεν μετακινήσετε με το αυτοκίνητο, τώρα είστε με το ποδήλατο. Μετακινήσετε όμως με το αυτοκίνητο. Εκμεταλλευόμαστε τον καλό καιρό και μετακινούμαστε με το ποδήλατο. Όταν έχουμε ανάγκη το αυτοκίνητο, μόνο τότε το κινούμε. Τι να κάνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και δεν ξέρω τι θα γίνει, που θα πάει αυτή η κατάσταση. Πιέζεται πάντως πάρα πολύ ο κόσμος και τα νοικοκυριά και όλοι. Αναμένεται και άλλη αύξηση στη βενζίνη. Είναι γενικό το κακό πανελλαδικά σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν νομίζω ότι να υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Είναι αναγκαίο κακό. Γίνεται και εκμετάλλευση από τις... Εσείς τα βγάζετε πέρα? Εντάξει, το παλεύουμε όλοι μαζί. Γνωστό και μπορούμε να κάνουμε. Εσείς μετακινήσετε περισσότερο με το αυτοκίνητο, με τα πόδια? Με μοτοποδήλατο. Άρα δεν βάζετε βενζίνη? Βάζω βενζίνη, αλλά λιγότερο καίει. Λόγω της ακρίβειας το φουλάρω μένα, αλλά το φουλάρω το μήνα μια φορά. Ενώ παλαιότερα το φουλάρατε περισσότερο? Το χρησιμοποιούσα περισσότερο. Τώρα δεν το χρησιμοποιώ. Εσείς πώς μετακινήσετε τώρα με το αυτοκίνητο? Έχω αέριο εγώ. Έχω και βενζίνη, αλλά δεν είναι καλά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Το αυτοκίνητο το γεμίζετε, το φουλάρετε? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Δεν φτάνουμε για να το φουλάρουμε, δυστυχώς. Δεν βάζετε βενζίνη καθόλου? Βάζω. Κοιτάμε που είναι φτηνότεροι. Βάζουμε λίγα για να γίνει η δουλειά μας. Έτσι πάμε σιγά σιγά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση τιμή της βενζίνης έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε πάνω από 15 περιφέρειες της χώρας και θα αυξηθεί κι άλλο.
Τώρα, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7 σήμερα το πρωί στην οδό Ιωακήμ Καβύρη, κοντά στα Βρετανικά κημητήρια στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, γυναίκα οδηγός κατέβαινε την κάθοδο και εκείνη την ώρα ένας άνδρας παραβίασε το στόπ, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν τα δύο γιοταχή, χωρίς ευτυχώς σοβαρούς τραυματισμούς, παρά μόνο υλικές ζημιές. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για προληπτικούς λόγους, κάτι που δεν συνέβη με τον άλλο οδηγό που ήταν πολύ καλά στην υγεία του. Αλλάζουμε θέμα. Το λάδι λαδάκι φαίνεται πως θα πούμε, καθώς η τιμή του ελαιόλαδου εκτοξεύτηκε στα ύψη. Ήδη έχει παρατηρηθεί αύξηση 25% στο λίτρο για το ελαιόλαδο, ενώ όπως λένε οι παραγωγοί, την επόμενη χρονιά είναι πολύ πιθανό να παρατηρηθεί τεράστια έλλειψη στο προϊόν. Στα ύψη εκτοξεύθηκε η τιμή του ελαιόλαδου, με τους ελαιοπαραγωγούς να εκτιμούν ότι θα υπάρξουν νέες αυξήσεις από το φθινόπωρο. Αυτό οφείλεται στο φαινόμενο της ακαρπίας που παρουσιάστηκε φέτος στα ελαιόδεντρα αρκετών περιοχών της χώρας. Συγκεκριμένα, η τιμή στο λίτρο αυξήθηκε κατά 25% μέσα σε ένα χρόνο στις περισσότερες περιοχές. Και εμάς μας έχουν παραξενέψει οι τιμές. Όχι τόσο πολύ, βέβαια, αυτές οι ακραίες τιμές ναι, αλλά τα τελευταία χρόνια, να ξέρετε, τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, η παραγωγή του ελαιολάδου έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει η καλλιέργεια, έχει αλλάξει η παραγωγή της ελιάς. Δεν είναι το ίδιο. Παρατηρούμε ακραία φαινόμενα όπως ακαρπίες μια ολόκληρη χρονιά, μια χρονιά να έχουμε πολλή παραγωγή, άλλες δύο να μην έχουμε. Όλα αυτά συμβαίνουν λοιπόν τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το κλίμα. Έχουμε ακραία φαινόμενα από εκεί που ανεβαίνει η θερμοκρασία, από Ιανουάριο-Φεβρουάριο, μετά απότομες πτώσεις θερμοκρασίας. Χαλάζει. Το καλοκαίρι όλο δεν έχει βρέχει καθόλου. Γενικά όλες αυτές οι κλιματικές αλλαγές, δεν έχει πολύ βαρύ χειμώνα. Δηλαδή τον χρειάζεται η ελιά τον βαρύ χειμώνα. Την ίδια ώρα η Ισπανοί και οι Ιταλοί έμποροι αγοράζουν από τους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς όσο το δυνατόν περισσότερες ποσότητες ελαιόλαδου, καθώς η ξηρασία επηρέασε την παραγωγή ελιάς στην Ισπανία, που αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα ελαιόλαδου. Οι τρεις μεγαλύτερες παραγωγικές περιοχές στον κόσμο είναι η Ισπανία πρώτη, η Ιταλία δεύτερη και εμείς είμαστε τρίτη, και λίγο και η Τινησία τον τελευταίο καιρό μας περνάει, μια εμείς, μια η Τινησία. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι και αυτές οι τρεις χώρες, δηλαδή Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, του χρόνου δεν θα έχουν ελιές. Έχουμε λοιπόν, εδώ τουλάχιστον στην περιοχή μας μιλάμε πάνω από 50% πτώση, μπορεί και παραπάνω, στην παραγωγή της ελιάς. Το ίδιο φυσικά και η Ισπανία και η Ιταλία, και μεγαλύτερες μειώσεις. Οπότε έχουν αρχίσει να στέλνουν τους εμπόρους να προμηθευτούν όσο λάδι έχει μείνει, και με αυτόν τον τρόπο ανέβασαν την τιμή. Δηλαδή υπάρχει πλέον μεγαλύτερη, θέλουν μεγαλύτερες ποσότητες, μεγαλύτερη ζήτηση και μικρότερη παραγωγή υπάρχει πλέον. Γι' αυτό το λόγο έχει γίνει και αυτή η απότομη αύξηση. Έρχεται μια χρονιά που δεν θα έχει λάδι, τόνισε η κυρία Κελίδου, με τις αλλαγές του κλίματος, αλλά και με τα έξοδα που έχουν αυξηθεί κατά πολύ, με τους αγρότες να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Έρχεται μια χρονιά που δεν θα έχει λάδι, χωρίς να θέλω να τρομάξω τον κόσμο, αλλά πραγματικά έτσι είναι τα δεδομένα. Και εμείς οι αγρότες, να δείτε πώς τρομάζουμε με την όλες αλλαγές του κλίματος και, και τα έξοδα, διότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα έξοδα. Πλέον δηλαδή για να κινηθεί το τρακτέρ μέσα στο χωράφι, τώρα λέω πρακτικά πράγματα που ίσως τον κόσμο να μην τον ενδιαφέρουν, αλλά ο παραγωγός πλέον στην τσέπη βαθιά. Όταν δηλαδή έχουμε ένα 60-70 πετρέλαιο για να κινηθεί το τρακτέρ στο χωράφι και χρειαζόμαστε γύρω στα 100 ευρώ τη μέρα μόνο τα πετρέλαια για να το καλλιεργήσουμε. Συν τα εργατικά που έχουν αυξηθεί, συν τα πρώτες ύλες που έχουν αυξηθεί, τα λοιπάσματα που έχουν αυξηθεί, όλα δηλαδή έχουν αυξηθεί. Ήταν λίγο περίεργο στο να μην αυξηθεί και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Παράλληλα, η κυρία Κελίδου εξήγησε τη διαφορά ανάμεσα στο ελαιόλαδο και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και τι πρέπει να προσέχουμε όταν πάμε να ψωνίσουμε. Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν ακόμα το σκέτο ελαιόλαδο με το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Θέλω να πω τον κόσμο ότι αν πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, να ψάχνει την λέξη εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Μόνο αυτό λοιπόν είναι ο χυμός ελιάς από ένα ελαιοτριβείο. Δηλαδή έχουμε μια εξαιρετική ποιότητα ελιάς και βγάζουμε ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στη διαδικασία εδώ στο ελαιοτριβείο, χωρίς καμία πρόσμιξη, χωρίς επεξεργασία. Ανοιχτός για όλους τους πολίτες θα είναι την Κυριακή 20 Αυγούστου ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα των Φάρων, που γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Αυγούστου. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τη συμβολή των φάρων στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, στην αξιοποίηση του φαρικού δικτύου ως πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και στη συνεισφορά των φαροφυλάκων στη λειτουργία του εν λόγω δικτύου.
Ανοιχτός για το κοινό θα είναι ο φάρος της Αλεξανδρούπολης την Κυριακή 20 Αυγούστου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας φάρων. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη συμβολή των φάρων στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, στην αξιοποίηση του φαρικού δικτύου ως πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και τη συνεισφορά των φαροφυλάκων στη λειτουργία του εν λόγω δικτύου. Από το 2003, με απόφαση της Διεθνούς Ένωσης Φαροφυλάκων, καθιερώθηκε η Παγκόσμια ημέρα φάρων. Έτσι, από τότε, ορισμένοι φάροι την τρίτη Κυριακή του Αυγούστου, για μας φέτος είναι 20 Αυγούστου, ανοίγουν για το κοινό. Έτσι θα έχει το κοινό της Αλεξανδρούπολης τη δυνατότητα να επισκεφθεί και το φάρο της Αλεξανδρούπολης την Κυριακή, επαναλαμβάνω, 20 Αυγούστου, από τις 8 μέχρι τις 2 και το απόγευμα 5 με 8. Όπως έγινε γνωστό από το πολεμικό ναυτικό, την Κυριακή 20 Αυγούστου ο κόσμος θα μπορεί να επισκεφθεί τον φάρο της πρωτεύουσας του Εύρου, αλλά και άλλους 29 φάρους σε άλλες περιοχές της Ελλάδας από τις 10 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Να πούμε μερικά λόγια για το φάρο της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος δεν ξέρουμε πότε ακριβώς ξεκίνησε να χτίζεται, αλλά είναι γεγονός ότι χτίστηκε με απόφαση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το χτίσιμο το ανέλαβε η Γαλλική Εταιρεία Φάρων και Φανών και πρωτολειτουργήσε την 1η Ιουνίου του 1880. Έχει ύψος 17 μέτρα και έχει μια φωτοβολία 24 ναυτικά μίλια. Δηλαδή μπορεί με ιδανικές καιρικές συνθήκες να φανεί και από τις ακτές της Σαμοθράκης. Έχει 96 σκαλοπάτια για να ανεβεί κάποιος εκεί που είναι ο φάρος. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2013 ο φάρος της Αλεξανδρούπολης χαρακτηρίστηκε ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι κάτι ιδιαίτερο για την πόλη μας. Δεν πάβει να είναι απλώς το στολίδι της Αλεξανδρούπολης και το σήμα κατά τεθέν είτε του Δήμου είτε άλλων φορέων, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τον αξιοποιήσουμε κάπως καλύτερα. Το 1994, με πρωτοβουλία τότε, στα πλαίσια της Ναυτικής Εβδομάδας, από το Σύλλογο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δημιουργήσαμε μια πλάκα στην οποία ο κόσμος να βλέπει τα βασικά στοιχεία του φάρου αυτού. Γιόρτασε το παρεκκλήσι της Παναγίας Κρημιώτισσας της Σαμοθράκης στα τριήμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τελέστηκε θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ανθίμου, ενώ πλήθος πιστών συνέρευσε στο παρεκκλήσι. Την 5η 17 Αυγούστου, στα τριήμερα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εόρτασε το γραφικό παρεκκλήσιο της Παναγίας της Κρημιώτισσας της Σαμοθράκη. Σύμφωνα με παλαιά παράδοση του νησιού, οι κάτοικοι της Σαμοθράκης εόρταζαν την Παναγία την τρίτη μέρα από την κοίμησή της στην απόκριμνη τοποθεσία που βρίσκεται το παρεκκλήσιο με θεία λειτουργία και ακολούθως με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Η αναβίωση αυτής της γιορτής της Παναγίας στον απόκριμνο βράχο άρχισε δειλά-δειλά από φέτος με θεία λειτουργία που τέλεσε ο Μητροπολίτης Άνθιμος στο παρεκκλήσιο της Κρημιώτισσας την 5η 17 Αυγούστου. Πλήθος πιστών μετέβει στο παρεκκλήσιο, παρέστη στη θεία λειτουργία και έλαβε την ευχή του Μητροπολίτη. Στην αθλητική μας ενημέρωση τώρα, η Ουαλία είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Μανώλη Σιώπη. Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ομάδα της Τραμζονσπορ στην Τουρκία, ο ευρύτης διεθνής ποδοσφαιριστής ταξίδεψε στη Μεγάλη Βρετανία και υπέγραψε το νέο του τριετές συμβόλαιο με την Κάρντιφ. Στην Κάρντιφ, του άλλοτε παίκτη της Ξάνθης Δημήτρη Γούτα και του άλλοτε προπονητή του Ερόλ Μπουλούτ, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μανώλης Σιώπης, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ουαλικό Σύλλογο της Championship. Οι μεταγραφικές φήμες τον ήθελαν να βρίσκεται στο στόχαστρο των μεγάλων της Super League και στοιχειοθετούσαν πιθανό επαναπατρισμό. Ωστόσο, ο Σιώπης επέλεξε τελικά να συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία και την Championship, όντας πλέον επίσημα παίκτης της Cardiff. Ο ευρύτης διεθνής μέσος υπέγραψε για τα επόμενα 3 χρόνια στον Ουαλικό Σύλλογο, με το κλαμπ να αναφέρει στην ανακοίνωσή του. Η Cardiff με χαρά υποδέχεται το μέσο Μανώλη Σιώπη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Bluebirds. Με καταγωγή από το τυχερό του Εύρου, ο Μανώλης έχει εκπροσωπήσει ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Πλατανιάς, ο Πανιόνιος και ο Άρης στην Ελλάδα. Το 2019, ο μέσος έκανε τη μετάβασή του στην Τουρκία και την Αλάνιασπορ, την οποία προπονούσε το αφεντικό της City, Ερόλ Μπουλούτ. Ο Μανώλης έπαιξε πρόσφατα στην Τραμζονσπορ, κατακτώντας τη Super League και το Super Cup Τουρκίας το 2022. Ο αμυντικός Χαβ διαθέτει επίσης εμπειρία σε διεθνές επίπεδο, έχοντας πραγματοποιήσει 23 συμμετοχές για την Ελλάδα, κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση κόντρα στην Τουρκία το Μάιο του 2019. Καλώς όρισε στην πρωτεύουσα της Ουαλίας, Μανώλη.
Στις πρώτες του δηλώσεις ο Σιώπης ανέφερε: «Γνωρίζω τον Ερόλ Μπουλούτ πολύ καλά, δουλέψαμε μαζί και θέλει να κερδίζει κάθε φορά. Κι εγώ έτσι δουλεύω σε όλη μου την καριέρα. Γνωρίζω επίσης πολύ καλά τον Τίμι. Είναι καλός μου φίλος. Έχουμε μιλήσει αλλά όχι πολύ. Είναι πολύ καλός παίκτης και ελπίζω να βοηθήσουμε την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Έχω δει το στάδιο και ανυπομονώ να παίξω με τους υποστηρικτές μας. Θα δουν τι μπορώ να κάνω στο γήπεδο», ο Ερόλ Μπουλούτ είπε από την πλευρά του. «Κανονικά ένας παίκτης όπως ο Μανώλης, όταν προσπαθείς να τον πάρεις, δεν μπορείς να τον πάρεις. Είναι πραγματικά δύσκολο να αποκτήσεις ένα τέτοιο παίκτη. Τον έφερα στην Αλάνιασπορ και έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα στην Τραμπζονσπορ. Όταν είδαμε ότι έγινε διαθέσιμος, επικοινωνήσαμε μαζί του και έχουμε πολύ καλή σχέση. Είναι ένας μαχητής που θα δουλέψει σκληρά για την ομάδα, οι οπαδοί θα το συμπαθήσουν και τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει τις τεχνικές του ικανότητες με την μπάλα». Στο σημείο αυτό το δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις μας στο www.deltatv.gr και στο κανάλι μας στο YouTube. Καλό βράδυ σε όλους!